Παρακολούθησα το προσυνέδριο. Υπήρχαν διάφορες αντιδράσεις, ποιος θα είναι αυτός που θα είναι εκεί και θα ηγείται του προσυνεδρίου. Είχαν υποθεί κάποιες φήμες ότι ο κύριος Γεωργιάδης είχε αντιδράσει πάνω στη δική σας επιλογή. Απ' την άλλη, εμένα αυτό που μου έκανε πάντως τη μεγαλύτερη εντύπωση, κύριε Χατζηδάκη, είναι το γεγονός ότι περίμενα να δω πρόσωπα, κυρίως πρώην προέδρους του κόμματος, που είτε με τις απόψεις τους, είτε με τη συμπεριφορά τους, είτε με την παρουσία τους στο προσυνέδριο, να έδειχναν την συμπαράστασή τους απέναντι σε όλα αυτά και σε όλες αυτές τις δράσεις, τις δραστηριότητες, τις εκδηλώσεις του κόμματος. Δεν είδα, για παράδειγμα, τον κύριο Μεϊμαράκη. Μου έκανε εντύπωση. Θέλω να μου το σχολιάσετε όλο αυτό. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Με τον κύριο Γεωργιάδη βγάλαμε την άλλη μέρα μια φωτογραφία από κοινού, ακριβώς για να υπογραμμίσουμε ότι δεν υφίσταται κάποιο ζήτημα. Και στο συνέδριο είμαι βέβαιος ότι θα τους δείτε όλους, τους πρώην αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία κάνει 7 διαφορετικά προσυνέδρια. Τα προσυνέδρια αυτά έχουν, νομίζω, ένα αέρα καινοτομίας. Όσοι αμφιβάλλουν, και καταλαβαίνω ότι υπάρχουν αμφιβολίες για την πολιτική, μπορούν να βλέπουν πώς τα οργανώνουμε κάθε φορά όταν γίνονται, γιατί υπάρχει live streaming στο Facebook. Στα προσυνέδρια αυτά μπορούν να θέτουν ερωτήματα και απ' έξω μέσω ενός hashtag του «Αξίζουμε καλύτερα» στο Twitter. Και επίσης στα προσυνέδρια αυτά δεν υπάρχει καν βήμα ομιλητή. Είναι φόρουμ διαλόγου το κάθε προσυνέδριο και καλούμε και ανθρώπους πέρα από τους κλασικούς, αν θέλετε, ομιλητές που συχνάζουν ή συχναζαν στις κομματικές εκδηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει ένας βουλευτής και σε κάθε πάνελ οι υπόλοιποι 3 ομιλητές είναι άνθρωποι από το χώρο των επιχειρήσεων, της εργασίας, του πανεπιστημίου, της αγοράς, που έρχονται και καταθέτουν απόψεις τους σε ένα κόμμα που θέλει να κάνει μια δημιουργική ανανέωση, μια ανανέωση με ποιότητα. Δεν κινούμαστε ως αλάθητοι, δεν αντιμετωπίζουμε το όποιο προβάδισμά μας στις δημοσκοπήσεις με αλαζονία και με αυταρέσκεια. Αντιθέτως, θεωρούμε ότι πρέπει κάθε μέρα να μαθαίνουμε από τα λάθη που έχουμε κάνει όλοι μας και να κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα βασισμένο στη σοβαρότητα, την αλήθεια και τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές.